Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επιλογή πραγματικά και την τοποθέτηση στο Υπουργείο της κυρίας Μενδώνη και του Γενικού Γραμματέα του κ. Δασκάλου, γιατί σήμερα πραγματικά μας δείξανε το δυναμισμό, την πυγμή και τη διάθεση που υπάρχει για αποτέλεσμα. Παρευρέθηκε σε μια σύσκεψη και χθες και σήμερα και είχα την τιμή να δω πραγματικά το σχεδιασμό και τον τρόπο δουλειάς και εργασίας που ασκεί το Υπουργείο. Και ειλικρινά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος σαν βουλευτής Δωδεκανήσου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, παλεύουν για την επόμενη μέρα, για τη δημιουργία και για να ξαναβρεθεί η χώρα μας στην κανονικότητα. Θα ήθελα να πω ότι παρευρέθηκα επίσης και στην ΚΟ, όπου με τον γραμματέα είχα την τιμή να δω και εκεί τη δουλειά που έγινε, όπου ανακαλύψαμε ότι 3 χρόνια ολόκληρα μετά τους σεισμούς δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, δεν υπήρχε καμία μελέτη, και ενώ η περιφέρεια έχει δώσει ήδη το πράσινο φως για τα χρήματα, δεν υπήρχαν από πίσω μελέτες για να στηρίξουν τις επενδύσεις αυτές. Και είναι σημαντικό, γιατί δυστυχώς η εικόνα που βγαίνει στην ΚΟΔ δεν είναι πραγματική. Και εδώ πρέπει να το πούμε λοιπόν και να λέμε τις αλήθειες, γιατί πρέπει να ακούγονται οι αλήθειες. Και πρέπει να φαίνεται το έργο που κάνουν πραγματικά τα στελέχη και της κυβέρνησης, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή πρέπει να θυμίζουμε, εκτός από το φιλόδημο ΣΔΙΟ, η προηγούμενη κυβέρνηση μάλλον τελικά ήξερε να υπόσχεται και να μοιράζει έργα και λεφτά τα οποία δεν υπήρχαν. Το ίδιο είχε γίνει με την προγραμματική σύμβαση που πήγαν να φέρουν πέρσι η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία από αυτό το πίνακα εδώ αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι από τα 31 εκατομμύρια τα οποία λέγανε ότι υπήρχαν, υπήρχαν μόνο 4. Τα υπόλοιπα ήταν απλά στο σχεδιασμό. Δεν υπήρχαν καν χρηματοδοτήσεις. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς λειτουργούμε με σχεδιασμό και με πράξεις. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να ματέα, σας ευχαριστούμε επίσης, γιατί σήμερα δείξατε πραγματικά ότι αξίζουν οι δεκάδες χιλιάδες ώρες που ξοδεύουμε να γυρνάμε τα νησιά μας, γιατί πραγματικά γίνεται δουλειά, γίνεται έργο. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε καθημερινά όλοι μας, όλοι που είμαστε μέλη αυτής της κυβέρνησης, όλοι που είμαστε μέλη αυτού του κόμματος που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, για να φέρουμε ξανά το χαμόγελο σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θέλω να πω επίσης ότι σήμερα, δύσκολες μέρες για το έθνος μας, αντιμετωπίζουμε 2 ισχυρά σημαντικά θέματα, τα γνωρίζετε όλοι σας, ένα εθνικό σας σύνορα και ένα θέμα υγείας, αλλά παρόλα αυτά, ο Υπουργός έφερε σήμερα με τον γραμματέα 20 στελέχη από το Υπουργείο για να γίνει η σύσκεψη αυτή και για να προχωρήσουμε τα έργα, γιατί για μας για αυτή την κυβέρνηση δεν σταματάει να δουλεύει, δεν χάνεται ώρα, δεν χάνεται λεπτό. Και πάλι σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα πάλι, εκτός από την Αθήνα και την Υπουργείο, το Υπουργείο και την κυβέρνηση, 5 Μαΐου εδώ να προχωρήσουμε την προγραμματική με το Δήμο και την Περιφέρεια. 5 με 8 Μαΐου εκεί είναι. 8 είναι σήμερα. Οπότε 5 με 10 Μαΐου, για να μην το. Δεν θέλω να σας το περιορίσω, συγγνώμη. 5 με 10 Μαΐου.